Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τους αγωγούς και τους μονοτές. Σίγουρα θα συμφωνείτε ότι η ανακάλυψη του ηλεκτρικού ρεύματος έχει βελτιώσει κατά πολύ τη ζωή μας. Σκεφτείτε μόνο ποιες ηλεκτρικές συσκευές έχουμε σπίτι μας και χρησιμοποιούμε καθημερινά, για διασκέδαση, για διάφορες χρήσεις και μάλλον σκεφτείτε καλύτερα τι συμβαίνει όταν έχουμε μία διακοπή ρεύματος, πόσο άσχημα νιώθουμε και όλα αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι συσκευές, από πού παίρνουν ενέργεια. Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με ενέργεια που παίρνουν από το δίκτυο της ΔΕΗ ή από μπαταρίες. Στα πειράματα που θα κάνουμε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά μπαταρίες. Ποτέ δεν κάνουμε πείραμα χρησιμοποιώντας το δίκτυο της ΔΕΗ γιατί είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μπαταρίες. Όλες όμως έχουν ένα κοινό. Για να δούμε. Υπάρχει αυτή η πλακέ μπαταρία των 4,5 Volt, που έχει δύο άκρες ή πόλους όπως λέγονται. Και του συμβολίζουμε με ένα συν και ένα πλήν, θετικός και αρνητικός πόλος. Όλες οι πλακέ μπαταρίες το έχουν αυτό. Ας δούμε μία άλλη. σύ πλήν. Υπάρχουν οι κυλινδρικές μπαταρίες, 1,5 Volt. Και αυτέ έχουν δύο πόλου. Αλλά ο ένα βρίσκεται πάνω και ο άλλο βρίσκεται κάτω. Και αυτού του σημειώνουμε με συν και πλήν. Υπάρχουν και οι μικρότερε μπαταρίες. μπαταρίε. Επίση 1,5 βόλτ. Οι δύο πόλοι του είναι πάνω και κάτω. Υπάρχουν και αυτές οι μπαταρίες που εδώ οι δύο πόλοι βρίσκονται και οι δύο στο πάνω μέρος. Συν και πλήν, θετικός και αρνητικός. Εμείς τα πειράματά μας βολεύει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μπαταρίες, τις πλακέ, γιατί είναι πιο εύκολο να συνδέσουμε στους πόλους τους τα λαμπάκια ή ό,τι άλλο θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο κύκλωμά μας. Ένα απλό κύκλωμα, πέρα από την μπαταρία, περιλαμβάνει και λαμπάκι. Για να δούμε λοιπόν το λαμπάκι. ένα λαμπάκι, έχει μερικά βασικά μέρη και αυτό. Το βασικότερο σημείο του είναι αυτό εδώ το λεπτό σειρματάκι. Η τεχνολογία σήμερα έχει προχωρήσει και υπάρχουν πάρα πολλών ειδών λαμπτήρε. Εμεί όμω για τα πειράματα θα χρησιμοποιήσουμε αυτού του λαμπτήρες που λέγονται πυρακτώσεω. Και γιατί λέγονται έτσι, Γιατί αυτό εδώ το λεπτό σειρματάκι, όταν περνάει από αυτό ρεύμα, θερμαίνεται, πυρακτώνεται, φεγκοβολεί και έτσι φωτίζει και είναι από ένα υλικό κατασκευασμένο που λέγεται βολφράμιο, που είναι πάρα πολύ ανθεκτικό και δεν λιώνει εύκολα. Τα υπόλοιπα που συνθέτουν το λαμπάκι είναι ουσιαστικά το γυάλινο περίβλημα για να προστατεύει αυτό το σειρματάκι το λεπτό, οι βάσει που το στηρίζουν και τα άλλα δύο σημαντικά μέρη που έχει κάθε λαμπάκι είναι οι επαφέ του. Βλέπουμε ότι ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στο κάτω μέρος και η άλλη εδώ στο μεταλλικό τμήμα με τις στροφές. Εδώ λοιπόν είναι το λαμπάκι, έχει δύο επαφές, η μία βρίσκεται στο κάτω μέρος και η άλλη είναι όλο αυτό το μεταλλικό τμήμα με τις τροφές, αλλά συνήθως έχουν ένα εξογκωματάκι σε κάποιο σημείο ως δεύτερη επαφή. Υπάρχουν βέβαια, μια και τα έχει και το συγχωλικό σας βιβλίο, και τα λαμπάκια μπαγιονέτ, όπως λέγονται, που το διαφορετικό είναι ότι έχουν τις δύο επαφές από κάτω. Αν δούμε ένα τέτοιο λαμπάκι, οι επαφές βρίσκονται κάτω. Εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε το βιδωτό λαμπάκι. Πότε ανάβει το λαμπάκι? Θα πρέπει να κάνουμε δοκιμές για να δούμε. Θα χρειαστούμε μία μπαταρία, το λαμπάκι και ένα ή δύο καλώδια. Για καλώδιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό καλώδιο που έχουμε γυμνώσει τις άκρες από το πλαστικό περίβλημα. Υπάρχουν όμως και ήδη έτοιμα καλώδια που έχουν υποδοχές στις άκρες για να μας διευκολύνουν στη χρήση αυτή της μορφής που λέγεται μπανάνα ή αυτή της μορφής που λέγεται κροκοδιλάκι Και καταλαβαίνετε γιατί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δοκιμάζουμε τις διατάξεις που προτείνει το βιβλίο για να δούμε πότε ανάβει το λαμπάκι. Στην πρώτη περίπτωση παίρνουμε την μπαταρία και ακουμπάμε τη μία επαφή από το λαμπάκι στον ένα πόλο της μπαταρίας. Το λαμπάκι δεν ανάβει. Στη δεύτερη περίπτωση ακουμπάμε τη μία επαφή από το λαμπάκι στον ένα πόλο της μπαταρίας και το γυάλινο περίβλημα στον άλλο πόλο της μπαταρίας. Και πάλι το λαμπάκι όμως δεν ανάβει. Τρίτη περίπτωση. Ακουμπάμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή από το λαμπάκι και τον άλλο πόλο της μπαταρίας με την άλλη επαφή από το λαμπάκι. Και διαπιστώνουμε ότι το λαμπάκι φωτάει. Επόμενη διάταξη θα συνδέσουμε τη μία επαφή από το λαμπάκι με τον ένα πόλο της μπαταρίας και την άλλη επαφή με τον άλλο. Βλέπουμε ότι το λαμπάκι φωτίζει. Στην επόμενη περίπτωση χρησιμοποιούμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή από το λαμπάκι. Βλέπουμε όμως ότι δεν ανάβει. Έβδομη διάταξη. Θα συνδέσουμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή από το λαμπάκι και την άλλη επαφή από το λαμπάκι με τον άλλο πόλο της μπαταρίας. Και βλέπουμε ότι το λαμπάκι φωτίζει. Και στην 8η περίπτωση θα συνδέσουμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή από το λαμπάκι και τον άλλο πόλο της μπαταρίας με την ίδια επαφή από το λαμπάκι. Βλέπουμε όμως ότι το λαμπάκι δεν ανάβει. Σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε με βάση το πείραμα που κάναμε. Το λαμπάκι είδαμε ότι ανάβει μόνο σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιπτώσεις και στις τρεις περιπτώσεις συνδέουμε τις δύο επαφές από το λαμπάκι με τους δύο πόλους της μπαταρίας. Σε όλε τι άλλε περιπτώσει το λαμπάκι δεν ανάβει. Α δούμε το συμπέρασμα. Το λαμπάκι ανάβει μόνο όταν η μία επαφή του συνδέεται με καλώδιο με τον ένα πόλο της μπαταρία και η άλλη του επαφή με τον άλλο πόλο τη μπαταρία. Πώ φτιάχνουμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, Θα χρειαστούμε μια μπαταρία, καλώδια, λαμπάκι. Επειδή όμω όπω είδατε δεν είναι βολικό να κρατάμε το λαμπάκι με το χέρι μας και να συνδέουμε τα καλώδια, συνήθως χρησιμοποιούμε λιχνιολαβές. Τι είναι οι λιχνιολαβές, είναι ουσιαστικά μια βάση στην οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε το λαμπάκι για να μην χρειαστούμε να το κρατάμε. Μπορείτε να φτιάξετε και μόνοι σας με τις οδηγίες που έχει το σχολικό βιβλίο. Θα χρησιμοποιήσετε μια ξύλινη βάση, ένα μανταλάκι, καρφί για να καρφώσετε ένα καρφί και θα φτιάξετε μια λιχνιολαβή που λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν όμως στο εμπόριο διαφόρων ειδών λιχνιολαβές. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μία τέτοια. Μία λιχνιολαβή, βλέπουμε εδώ έχει την υποδοχή όπου βιδώνουμε το λαμπάκι. Και θα μου πείτε πού πήγαν οι επαφές από το λαμπάκι, χάθηκαν, πώς θα τις βρω εγώ τώρα. Για να μπορούμε να βρίσκουμε τις επαφές από το λαμπάκι, έχουμε συνδέσει καλώδια πίσω, που το ένα ξεκινάει από τη μία επαφή το άλλο από την άλλη και καταλήγουν σε αυτές τις δύο υποδοχές που μπορούμε εύκολα να βάζουμε τις άκρες από τα καλώδια. Πώς θα φτιάξουμε το απλό κύκλωμα? Είπαμε πριν ότι πρέπει να συνδέσουμε την κάθε μία επαφή από το λαμπάκι με τους πόλους της μπαταρίας. Μπορούμε λοιπόν να συνδέσουμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή Και τον άλλο πόλο με την άλλη επαφή. Και βλέπουμε ότι το λαμπάκι φωτίζει. Αυτό που φτιάξαμε λέγεται κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα γιατί επιτρέπει τη ροή των ηλεκτρονίων σε όλο το κύκλωμα. Αυτό που κάνει η μπαταρία είναι να δίνει ενέργεια στα ελεύθερα ηλεκτρόνια να μπορούν να κινούνται. Δεν δημιουργεί ηλεκτρόνια, αλλά τα θέτει σε κίνηση. Επιτρέπουν όμως όλα τα υλικά τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από αυτά. Θα το διαπιστώσουμε με πείραμα. Θα χρησιμοποιήσουμε μάλιστα υλικά που προτείνει το δικό σας βιβλίο, το σχολικό βιβλίο, αλλά μπορείτε να πειραματιστείτε και με οτιδήποτε άλλο έχετε εύκαιρο. Συνδέουμε τον ένα πόλο της μπαταρίας με τη μία επαφή από το λαμπάκι, όπως και πριν. Και τον άλλο πόλο της μπαταρίας αφήνουμε το καλώδιο. Εδώ, την άλλη επαφή από το λαμπάκι και το καλώδιο καταλήγει εδώ. Έχουμε λοιπόν ένα ανοιχτό κύκλωμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να περάσει το ρεύμα, εκτός και ακουμπήσουμε τα δύο άκρα μεταξύ τους. Και εδώ θα δοκιμάζουμε ένα-ένα ένα τα υλικά που προτείνει και το βιβλίο σας. Αλουμινόφυλλο. βλέπουμε ότι το λαμπάκι ανάβει. Επόμενο υλικό, το ατσάλι, χρησιμοποιώντας ένα κουταλάκι. Βάζουμε στη μία άκρη, βλέπουμε ότι και πάλι το λαμπάκι ανάβει. Επόμενο υλικό είναι το γυαλί. Ένα ποτήρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Βλέπουμε ότι το λαμπάκι δεν ανάβει με το γυαλί. Επόμενο υλικό ασύλλη, δαχτυλίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε το δαχτυλίδι μου και βλέπουμε ότι το λαμπάκι ανάβει. Επόμενο υλικό πλαστικό. Ένα καλαμάκι. το λαμπάκι δεν ανάβει. Λαστιχάκι. Υλικό καουτσούκ. Δεν ανάβει το λαμπάκι. Ήφασμα. Πάλι δεν ανάβει το λαμπάκι. Ξύλο, δεν ανάβει. Μολύβι ξυσμένο και από τις δύο άκρες, ώστε να μπορέσει να κουμπήσει στο εσωτερικό του που είναι γραφίτης. Για να δούμε. Πρέπει να κουμπήσει μόνο στο γραφίτη και όχι στο ξύλο και βλέπουμε ότι το λαμπάκι έστω και λίγο ανάβει. Τελευταίο υλικό χαλκός, παίρνουμε το εσωτερικό από ένα καλώδιο. Και βλέπουμε ότι το λαμπάκι ανάβει. Σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε ότι το ρεύμα δεν περνάει μέσα από όλα τα υλικά σώματα, αλλά από μερικά. Για να δούμε τα συμπεράσματά μας. Τα υλικά μέσα από τα οποία είναι δυνατή η ροή του ηλεκτρικού ρεύματο ονομάζονται αγωγοί. Ενώ τα υλικά μέσα από τα οποία δεν είναι η ροή του ηλεκτρικού ρεύματο ονομάζονται μονοτέ. Αγωγοί, για παράδειγμα, από αυτά που δοκιμάσαμε είναι το αλουμίνιο, το ατσάλι, ο άργυρος, η ασίμη, ο γραφίτη και ο χαλκό. Ενώ μονοτέ είναι το γυαλί, το πλαστικό, το καουτσούκ, το ύφασμα και το ξύλο τώρα μπορείτε να εξηγήσετε μερικά φαινόμενα που παρατηρούμε γύρω μας, μερικέ μερικές εφαρμογές ή κάποιες απορίες να λύσετε, όπως για παράδειγμα, γιατί οι μπρίζες και τα αφής έχουν πλαστικό περίβλημα. Προφανώς γιατί είναι μονοτή και δεν κινδυνεύουμε να μας τυπήσει το ρεύμα. Ή γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι έχουν ένα μονοτικό υλικό στη λαβή του. Οι λαβές είναι κατασκευασμένες από μονοτή, ώστε να μην κινδυνεύει ο ηλεκτρολόγο όταν δουλεύει με αυτά. Επίσης, αφού μάθαμε πώς φτιάχνουμε ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα παιχνίδι, ένα φωτεινό παντογνώστη. Αυτό το παιχνίδι υπήρχε η παλιότερα, σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει, είναι όμως πάρα πολύ εύκολο και με απλά υλικά. Θα χρειαστείτε μόνο ένα χαρτόνι, θα πρέπει να γράψετε ερωτήσεις από τη μία στήλη, απαντήσεις από την άλλη, ό,τι ερωτήσεις και απαντήσεις θέλετε εσείς, εγώ έχω επιλέξει με θεματική της φυσικής, της αλλαγής κατάστασης και τι κάνουμε στη συνέχεια. Χρησιμοποιούμε... ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε αυτά του εμπορίου μπορούμε στις άκρες που έχουμε βγάλει το πλαστικό περίβλημα να ενώσουμε δύο συνδετήρες. Τοποθετώ τον ένα συνδετήρα στην ερώτηση. Και προσέχω, στο πίσω μέρος για να μην φαίνεται, να συνδέσω στη σωστή απάντηση τον άλλο συνδετήρα. Τήξη είναι η μετατροπή στερεού σε υγρό. Το ίδιο κάνω και με τις άλλες ερωτήσεις. Πήξη. Μετατροπή υγρού σε στερεό. εξάτμιση ή βρασμός είναι η μετατροπή υγρού σε αέριο. Και τελευταία ερώτηση, υγροποίηση. Η μετατροπή αερίου σε υγρό. Αυτό είναι το πίσω μέρος και μπορείτε αν θέλετε να κολλήσετε με σελοτέιπ τα καλώδια για να μην φαίνονται και για να μην πετάνε. Και ο φωτεινός παντογνώστης μας είναι έτοιμος για παιχνίδι. Για να τον δοκιμάσουμε. Θα χρειαστούμε ένα κύκλωμα όπως πριν, που το αφήνουμε ανοιχτό και δοκιμάζουμε. Τήξη. Μετατροπή στερεού σε υγρό. Το λαμπάκι ανάβει γιατί είναι η σωστή απάντηση. Αν απαντούσαμε λάθος, για να δούμε, δεν ανάβει. Πήξη. Μετατροπή υγρού σε στερεό. Το λαμπάκι ανάβει κάθε φορά που βρίσκουμε τη σωστή απάντηση και όχι στις λανθασμένες. Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε και εσείς με τη φαντασία σας και τη δημιουργικότητά σας, τους δικούς σας παντογνώστες, τα δικά σας παιχνίδια, με απλά υλικά και να περάσετε δημιουργικά το χρόνο σας. Καλή διασκέδαση!